Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυριακή, 5 Ιουνίου σήμερα και όπως κάθε Κυριακή, τέτοια ώρα, επιχειρούμε από την εκπομπή, τη διαδικτυακή εκπομπή Ανυπνεύσεις, μια προσέγγιση στα ζητήματα που αφορούν τη χώρα. Στα μεγάλα ζητήματα κυρίως που αφορούν τη χώρα και αν θέλετε σε ζητήματα διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής, αλλά και άμυνας. Σήμερα έχουμε καλέσει στην εκπομπή και ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας, τον κύριο Σταύρο Μπάνο, ο οποίος... Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ναβάλη. Καλημέρα σας, κύριε Σαββίδη. Ο κύριος Μπάνος διετέλεσε ναυτικός ακόλουθος στην Άγκυρα και τα τελευταία χρόνια της θητείας του στο πολεμικό ναυτικό υπήρξε διευθυντής επιχειρήσεων στο ΕΕ. Βεβαίως, μαζί μας είναι και ο κύριος Νίκος Κανέλος, πρέσβης επιτιμή, μαζί με τον οποίο κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα επιχειρούμε, ερωτώντας τον προσκεκλημένο μας ή σχολιάζοντας αυτά που θα πει, να σας δώσουμε μια καλή εικόνα του, κατά το δυνατόν καλή, τι ακριβώς συμβαίνει. Αφού ευχαριστώ και τον κύριο Κανέλο, καλημέρα κύριε Πρέσβη, και ξανά τον κύριο Μπάνο, θα ήθελα να διευκρινίσω στην αρχή, από την αρχή το εξής. Θα επιχειρήσουμε, αφού έχουμε καλεσμένο στρατιωτικό, να δούμε στο στρατιωτικό επίπεδο και κυρίως στο ναυτικό επίπεδο τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που κλιμακωθεί η ένταση με την Τουρκία. Βεβαίως, πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι και δική μας επιθυμία, ίσως με μεγαλύτερη επιθυμία από όλους τους ακροατές μας και τους συνδεδεατές μας, είναι η ειρηνική επίλυση των ελληνοτουρκικών ζητημάτων. Αλλά σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, δεν μπορεί μια πολιτεία να είναι κενή, να μην έχει σχέδια ή να μην έχει προγραμματισμό του τι θα κάνει εάν κλιμακωθούν προς τα εκεί τα πράγματα. Άρα, δεδομένο είναι ότι πρέπει να εξαντληθούν όλα τα ειρηνικά μέσα σε απόλυτο βαθμό, σε ακραία κατάσταση, με όλους τους δυνατούς ελιγμούς για να αποφύγουμε μια κλιμάκωση στρατιωτική. Αλλά, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό να υποθεί δημοσίως, πρέπει να δούμε και να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη τι γίνεται εάν αυτό, η διπλωματία δηλαδή, και οι πολιτικοί δεν μπορέσουν να αποδώσουν. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα θα μπω κατευθείαν στο ψαχνό και επιτρέψτε μου, κύριε Πρέσβη, να ρωτήσω, να βάλω εγώ πρώτα την ερώτηση στον κύριο Ναύαρχο. Τι σημαίνει εμπλοκή, ναυτική εμπλοκή με ένα γεωτρύπανο? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εκείνο που θα αντιμετωπίσει η χώρα, αν κλιμακωθεί στρατιωτικά η ένταση, είναι η Τουρκία να στείλει ένα γεωτρύπανό της, ακολουθούμενο από φρεγάτες ή άλλα ναυτικά πλοία, στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Μιλάμε πάντα για υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Τι σημαίνει λοιπόν μια εμπλοκή με γεωτρύπανο? Θεωρείται στρατιωτικό μέσον το γεωτρύπανο? Στρατιωτικά θα αντιμετωπιστεί? Πώς αντιμετωπίζεται? Και μάλιστα, από ό,τι σας είπαμε, μιλάμε ίσως με τον κατεξοχήν αρμόδιο άνθρωπο, ο οποίος διεύθυνε τις ναυτικές επιχειρήσεις στο Γενικό Επιτελείο. Σας ακούμε, κύριε Ναύαρχε. Κύριε Σαββίδη, καλημέρα σας και πάλι, εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, έτσι όπως το θέσατε. Είναι σκληρή ερώτηση, έτσι. Έχει πολλές παραμέτρους. Πριν ξεκινήσω όμως, θέλω απλώς να διορθώσω κάτι, να μου επιτρέψετε, για να μην υπάρχουν παρεμηνίες με άλλους συναδέλφους. Τα τελευταία 4 χρόνια ήμουν διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων του ΓΕΘΑ. Δεν ήμουνα στο ΓΕΝ. Αυτό είναι το ένα θέμα που ήθελα να πω. Το δεύτερο θεματάκι είναι ότι η οποιαδήποτε σύγκρουση, οποιαδήποτε, ας πούμε, εμπλοκή μας με την Τουρκία δεν θα είναι μόνο από πλευράς ναυτικού, θα είναι όλων των ενόπλων δυνάμεων. Δεν υπάρχει περίπτωση μέσα στο θέατρο του Αιγαίου ή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου να κερδίσει κάποιο πόλεμο το ναυτικό και να τον χάσει η αεροπορία ή να τον κερδίσει η αεροπορία και να τον χάσει το ναυτικό. Όλοι μαζί θα κερδίσουμε ή όλοι μαζί θα χάσουμε και αυτό το πράγμα είναι ξεκάθαρο και γι' αυτό θα πρέπει να το βλέπουμε συνολικά. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του γεωτρύπανου, αν θέλετε την εκτίμησή μου και την άποψή μου με όλα αυτά τα οποία ήξερα από πρώτο χέρι μέχρι το 2019 που αφιπηρέτησα, δεν θα το δούμε εδώ κοντά.
Αυτό το οποίο προέχει είναι οι έρευνες, οι δυσδιάστατες και τρισδιάστατες έρευνες, οι οποίες πρέπει να προηγηθούν μέσα σε έναν χώρο τον οποίο σαφώς και αποτελεί την ελληνική υφαλοκρηπίδα, η οποία είναι και αυθύπαρκτος. Και μέχρι να οριστεί, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα, μέχρι να συμφωνηθεί, ας το πούμε, με την Τουρκία, υπάρχει ένας νόμος ελληνικός ο οποίος την έχει προκαθορίσει. Αυτό το οποίο θα δούμε, λοιπόν, περιμένουμε πρώτα να δούμε και για μένα θα είναι μετά από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αν θα γίνει, θα είναι ερευνητικά σκάφη για δυσδιάστατες και τρισδιάστατες έρευνες όσον αφορά την περιοχή της Κρήτης και νότια της Κρήτης, έτσι. Γιατί η περιοχή η οποία είναι κάτω από το Καστελόριζο, η οποία είναι και πιο ζωφερή, θα έλεγα, κάποιες έρευνες έχουν προηγηθεί. Όμως δεν είναι ολοκληρωμένες. Ό,τι και να λένε από πλευρά της Τουρκίας, από πρώτο χέρι σας λέω ότι δεν είναι ολοκληρωμένες, με την έννοια ότι δεν μπορούν αυτές τα δεδομένα τα οποία έχουν συλλέξει να τους οδηγήσουν σε εκτίμηση ότι υπάρχει ένα κοίτασμα το οποίο είναι εκμεταλλεύσιμο και το οποίο θα αξίζει τον κόπο να δαπανίσουν χρήματα για να στείλουν ένα τρυπάνι εκεί πέρα. Και να έρθουν σε σύγκρουση, σε μία, ας πούμε, όχι σύγκρουση, σε μία προστριβή με την Ελλάδα. Αν υποθέσουμε όμως τώρα ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν και ότι αποφασίζουν να στείλουν ένα τρυπάκι, να στείλουν ένα ερευνητικό σκάφο, σαφώς και είναι κρατικές οντότητες. Τα σκάφη αυτά σαφώς είναι και κρατικές οντότητες και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η παρουσία μας εκεί, να ξέρετε, τώρα είναι και πολύ τεχνικά θέματα τα οποία ενδεχομένως και πάρα πολλοί που θα μας ακούνε όσοι είναι από τον Αφρικό, από τις ένοπλες δυνάμεις γενικά θα καταλάβουν τι θα πω. Να ξέρετε λοιπόν, αυτό σας το υπογράφω, ότι οποιοδήποτε σκάφος ερευνητικό ή οποιοδήποτε τρυπάνι θα μπορέσει να ολοκληρώσει τις εργασίες του εφόσον εμείς το επιτρέψουμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέω. Δηλαδή υπάρχει τρόπος, παρότι βρίσκεται εκεί, άσχετα το πώς το επικοινωνεί προς τα έξω, ότι εγώ έχω έρθει εδώ και κάνω στο συγκεκριμένο χώρο, κάνω τις ερευνές μου, με συνοδεύουν 50 πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού κτλ. Υπάρχει τρόπος να μπορέσεις να μην τον αφήνεις να συλλέγει στοιχεία. Η παρουσία του βέβαια και μόνο εκεί είναι ένα θέμα. Και αυτά τα οποία λένε ότι κάνουν. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα ή αν θέλετε κάτι διευκρινιστικό σε αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε δεν είναι στρατιωτικός. Ορίστε, συγγνώμη, επανέλαβα. Αυτό που λέτε, υπάρχει τρόπος να μην ολοκληρώσει. Στρατιωτικός, σαφώς. Στρατιωτικός ή δεν είναι. Σαφώς, ναι, βέβαια. Και να ξέρετε ότι κάθε φορά. Είναι στρατιωτικός τρόπος ή μη στρατιωτικός. Όχι. Θα σας το περιγράψω. Δεν είναι η αποστολή. Να σας πω, κάτι με το μικρόφωνο σας πρέπει κάπου να... κάπου να το κρατήσετε λίγο σε μια απόσταση από το... Ναι, γιατί τρίβεται πάνω στην πλούτα. Ναι, ακούγεται ήχος. Τώρα είναι καλύτερα. Για, ναι, εντάξει, θα σας ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ναι, ο τρόπος είναι στρατιωτικός, είναι ξεκάθαρο. Η αποστολή των πολεμικών πλοίων τα οποία προβλέπουν τα σχέδια, η παρουσία τους εκεί και μόνο ναυτιλιακά θα πρέπει να τους οδηγήσει να κάνουν ατύχημα για να κάνουν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, πράγμα το οποίο δεν θα τους αφήσει μετά να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους ή δεν θα μπορέσουν να κινηθούν σε συγκεκριμένα σημεία για να κάνουν τις μετρήσεις ή ο θόρυβος ο οποίος θα προκαλεί η φρεγάτα μετά από νερά της κινούμενη γύρω-γύρω με μεγάλες ταχύτητες κτλ. Κατά πάνω της ή να απομακρύνεται και πάλι, ο θόρυβος πάλι δεν τους επιτρέπει να συλλέψουν στοιχεία τα οποία να είναι αξιοποιήσιμα που θα τους οδηγήσουν σε συμπεράσματα ότι εκεί πέρα αξίζει τον κόπο να πάνε να τρυπήσουν. Επαναλαμβάνω όμως και πάλι, η παρουσία και μόνο του ερευνητικού στα συγκεκριμένα σημεία είναι ένα θέμα από μόνο του. Αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα δηλαδή είναι ότι η αξιοποίηση του κυριαρχικού δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουν έρευνα. Και μόνο το γεγονός ότι θα απλώσουν τα καλώδια τους σημαίνει ότι, εν πάση περιπτώσει, σου αμφισβητώ ότι εδώ έχεις κυριαρχικό δικαίωμα. Εκεί τι γίνεται. Και στην προηγούμενη περίπτωση, εάν η φρεγάτα ή το ερευνητικό συνοδεύεται από στρατιωτικά πλοία, δεν θα αντιδράσουν, δεν θα επιχειρήσουν την παρεμπόδιση να την παρεμπόδιση. Σαφώς. Σαφώς. Γι' αυτό σας λέω ότι όλος αυτός
η διαμάχη, ας το πούμε έτσι, που θα υπάρχει μεταξύ των πλοίων, που θα προσπαθεί ο ένας να παρεμποδίσει τον άλλον, τις κινήσεις όλες αυτές, αυτές δεν επιτρέπουν στο ερευνητικό να ακολουθήσει την πορεία την οποία πρέπει να ακολουθήσει και δεν το επιτρέπει να έχει τις καταγραφές τόσο ξεκάθαρα ώστε να τον οδηγήσει σε συμπεράσματα. Απ' την άλλη όμως, επιτρέψτε μου να σας πω ότι το ότι διανοούνται και μόνο να πάνε να κάνουν αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουν, είτε να συμφωνήσουν με τη Λίβη, είτε να λένε ότι παιδιά εμείς θα έρθουμε κάτω από την Κρήτη να ψάξουμε ή να τρυπήσουμε κτλ. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής της Ελλάδας, της διαχρονικής πολιτικής του κατευνασμού. Έτσι. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο κατευνασμός δεν είναι ένα εργαλείο που είναι στρατηγική επιλογή, είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιείς όταν είσαι αδύναμος για λίγο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να ανακτήσεις τις δυνάμεις σου και να πας να επανέλθεις πάλι. Όταν γίνεται στρατηγική επιλογή ο κατευνασμός, γιατί δεν έχει κόκκινες γραμμές ο κατευνασμός, κύριε Σαββίδη, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ναι. Δεν έχει κόκκινες γραμμές. Ο κατευνασμός μονίμως υποχωρείς, μονίμως δίνεις, οδηγείς σε αυτά τα θέματα. Αυτή την τακτική ακολουθούσε η υπηρεσία του κυρίου Κανέλου. Τον κατευνασμό. Έτσι, δεν είναι, κύριε Πρέσβη? Ναι, όχι η υπηρεσία του κυρίου Κανέλου, η πολιτική της κυβέρνησης και η οποία βέβαια εκφράζεται σε ένα κομμάτι της από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν είναι μια σταθερή η οποία συνεχίζεται αδιάλειπτη, αλλά συμφωνώ με τον Άβαρχο ότι ο κατευνασμός έχει ένα περιορισμένο όριο και στη συνέχεια, εφόσον συνεχίζεται, γίνεται, διαμορφώνεται σε μια στάση άμυνας η οποία έχει ή μπορεί να έχει και να οδηγηθεί σε ολέθρια αποτελέσματα. Νομίζω ότι φτάνουμε πλέον σε ένα σημείο να πούμε ότι δεν θα έπρεπε να έχουν οδηγηθεί τα πράγματα εκεί, γιατί ό,τι και να γίνει στην περιοχή, όπως σωστά αναφέρει ο Ναύαρχος, είναι μια περίπτωση που παράνομα μας αφορά και θα έπρεπε να μας ενοχλεί εθνικά. Μάλιστα. Τώρα, είπατε λοιπόν, είπαμε για τον κατευνασμό, αλλά εάν ας πούμε ότι ο κατευνασμός είναι μια πολιτική της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων, γιατί όλες οι κυβερνήσεις ακολουθούν μια πολιτική κατευνασμού. Το επίπεδο της αποτροπής φαίνεται όμως επίσης, που είναι το επόμενο ζήτημα, ότι δεν είναι τόσο ισχυρό ώστε να αποτρέψει τον άλλον από το να κάνει μια ενέργεια κατά των δικαιωμάτων της χώρας. Έτσι δεν είναι? Διότι καλά, ο κατευνασμός, πείτε ότι έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες είναι κατευναστικές. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Αλλά και η αποτροπή δεν πείθει τον άλλον. Έτσι δεν είναι, κύριε Ναύαρχε? Ακουμπάτε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τώρα. Η αποτροπή έχει δύο σκέλη, ας το πούμε, να το πω έτσι απλά. Το ένα σκέλος είναι οι διεθνείς συμφωνίες και οι διεθνείς συμμαχίες, το οποίο εσχάτως η χώρα μας, από ό,τι μπορώ να δω και να εκτιμήσω και να καταλάβω από τις κινήσεις οποίες γίνονται, κάνει κάποιες κινήσεις. Δεν είναι ιδιαίτερα πιστική, βέβαια, οφείλω να το ομολογήσω αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνει κάποιες κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσει να πετύχει αυτά που θέλει. Από την άλλη, τώρα γυρίζουμε πίσω στο στρατιωτικό επίπεδο. Στο στρατιωτικό επίπεδο, λοιπόν, η αποτροπή, το ένα πράγμα το οποίο χρειάζεται είναι ότι πρέπει να καταστήσουμε σαφές στον αντίπαλο ότι εάν θα αποφασίσει να επιβουλευτεί την εθνική μας κυριαρχία, θα τον δαγκώσουμε, έτσι να το πω απλά. Θα τον δαγκώσουμε και θα το πληρώσει άσχημα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι όχι μόνο να το λέμε. Το είπε και ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Το είπε και ο κύριος αρχηγός πριν από λίγο καιρό. Δεν είναι μόνο να το λέμε, αλλά να τους πείσουμε ότι το εννοούμε. Αυτό είναι το κυριότερο από όλα. Και να σας πω, κύριε Σαββίδη, όταν. Εγώ δεν μιλάω για αυτή την κυβέρνηση, ούτε θα μιλήσω πολιτικά, δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Όταν όμως υπάρχουν δηλώσεις πολιτικές ότι μην είμαστε μοναχοφάιδες. Ότι η Τουρκία έχει πάρα πολύ μεγάλες ακτές, δικαιούται κάτι παραπάνω. Τελικά η συνεχμετάλλευση δεν είναι και τόσο κακό πράγμα. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι δεν την εννοούμε την αποτροπή. Ναι.
Καλά, στην εκμετάλλευση δεν έχει σχέση με τα δικαιώματα. Δηλαδή, αν η Τουρκία σου αναγνωρίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα, αυτά που έχει η Ελλάδα από το θαλάσσιο δίκαιο, και μετά πεις, εντάξει, δικά μου δικαιώματα είναι και έτσι κι αλλιώς θα συνεργαστώ για να κάνω τη δουλειά. Ας τα κάνω και ας βάλω και τους Τούρκους μέσα. Αυτό πολιτικά δεν είναι. Θα συμφωνήσω μαζί σας όσον αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος όμως είναι ότι οι δηλώσεις αυτές δείχνουν ότι το θέμα της αποτροπής δεν το εννοούμε. Το λέμε μόνο. Ναι. Και όσο δεν το εννοούμε, αυτοί θα προχωρούν. Και βέβαια υπάρχει και ένας τρίτος ναι, παράγοντας, μην κρυβόμαστε κι αυτός, που είναι τα εξοπλιστικά. Εδώ είναι. Εντάξει, εκεί είναι η ουσία, διότι αυτά όλα είναι διαστάσεις πολιτικού χαρακτήρα για την αποτροπή. Σαφώς. Και τα τρία όμως μαζί συνυπάρχουν αυτά. Ναι. Εμείς τώρα, εάν πούμε ότι θελήσει η κυβέρνηση να προβάλλει την αποτροπή, να την έχουμε στρατιωτικά τη δυνατότητα, αυτό που θα προβάλλουμε στρατιωτικά, να πείσει τον αντίπαλο ότι είναι αποτροπή. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Θα σας το πω πολύ απλά. Δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να βάλω πολλά τεχνικά κομμάτια μέσα. Θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, με την εμπειρία την οποία είχα τα τελευταία χρόνια, και δεν διαχειρίστηκα λίγα πράγματα, πιστεύετε με, ότι έχουμε τη δυνατότητα. Ναι, έχουμε τη δυνατότητα. Η Ελλάδα δεν είναι αδύναμη. Έχει περάσει από μια λέλαπα οικονομική. Αδύναμη όμως στρατιωτικά δεν είναι. Τώρα, εάν με ρωτάτε αν μπορούμε σε βάθος χρόνου να υποστηρίξουμε κάποια πράγματα, τότε ναι, εκεί υπάρχουν άλλες παράμετροι. Πολύ εύκολα η αποτροπή, αν μου επιτρέπετε και να το ολοκληρώσω αυτό και να ακούσω την ερώτησή σας, η αποτροπή πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσε να περάσει ένα μήνυμα προς την απέναντι πλευρά, εάν αποφάσιζε, παραδείγματος χάρη, οι αρμόδιοι να δημιουργήσουν μέσα στο Αιγαίο έναν ισχυρό, ασύμετρο, καταστρεπτικό περιβάλλον, να το πω έτσι απλά. Διότι έτσι όπως το κάναμε από το 2000 και έπειτα δεν υπάρχει κανένα εξοπλιστικό. Και ό,τι παραλάβαμε μετά το 2000 ήταν παραγγελίες που γίνανε μέχρι το 2000, που σημαίνει τεχνολογία του 1990. Από εκεί και πέρα μπλέξαμε σε κάτι δεδαλώδεις νόμους για τα θέματα των προμηθειών, που στην ουσία ήταν δεν κάνουμε καμία προμήθεια. Εάν λοιπόν με πάρα πολύ έξυπνο τρόπο και συγκεκριμένο τρόπο εκμεταλλευτούμε τον αριθμό των νησιών στο Αιγαίο και εξοπλιστούμε κατά τρόπο έξυπνο, θα μπορούμε να δημιουργήσουμε μία έτσι, επιτρέψτε μου την έκφραση, ζούγκλα για τον Τούρκο, που όταν το καταλάβει, θα το καταλάβει, δεν είναι ανόητος, θα το καταλάβει. Θα το σκεφτεί και δύο και τρεις και τέσσερις φορές να μπει. Θα γαυγίζει από τη θέση του. Θα συνεχίσει να γαυγίζει. Άρα αυτή τη στιγμή αυτή η ζούγκλα δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι, επιτρέψτε μου να το πω λίγο διαφορετικά. Δεν υπάρχει στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι, έτσι ώστε να τον αποτρέψει. Ο αντίπαλος αυτή τη στιγμή έχει πλήρη εικόνα των στρατιωτικών μας δυνατοτήτων. Βέβαια, δεν είναι κρυφά αυτά. Όπως και εμείς έχουμε πλήρη εικόνα για τις δικές τους στρατιωτικές. Όχι, όταν πας να κάνεις πολιτική αποτροπή, τα δείχνεις και μόνος σου. Αυτό σημαίνει αποτροπή. Ναι. Αποτροπή σημαίνει ότι έχω. Μα γι' αυτό σας είπα. Είναι απλά πραγματάκια τα οποία μπορούν να γίνουν, αλλά όλα αυτά θέλουν και μία βούληση και μία κατεύθυνση προς τα εκεί. Και βέβαια, επιτρέψτε μου να σας πω και κάτι άλλο. Είναι ότι μην ξεχνάτε ότι όταν μιλάμε για το Αιγαίο, ειδικά το θέατρο επιχειρήσεων, φτάσουμε στο γήπεδό μας. Εδώ ένας ποδοσφαιρικός αγώνας γίνεται και πάμε εκτός έδρας και λέει είχε δύο λακκούβες και δεν ήξερα και πάτησα τη λακκούβα και μου γύρισε το πόδι. Είναι πολύ σημαντικός ο χώρος του Αιγαίου. Είναι πολύ σημαντικά τα νησιά. Είναι πολύ σημαντικές οι ιδιαιτερότητες τις οποίες έχουμε. Και πιστέψτε με ότι και το ναυτικό μας και η αεροπορία μας είναι πολύ πιο εξοικειωμένη από τους Τούρκους σε όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες. Είναι υπέρ μας αυτό. Τώρα, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Πρέσβη, μια ακόμη ερώτηση να σας κάνω. Αφού υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τώρα έτσι πως το λέτε στρατιωτικά, έχει δυνατότητα η χώρα να προβάλλει ισχύ. Για ποιο λόγο πιστεύετε, αυτό βέβαια είναι πολιτική εκτίμηση, αλλά μπάχτε, τόσο το αίσθητα από στρατός, μπορείτε να κάνετε για να αν θέλετε μια πολιτική εκτίμηση. Για ποιο λόγο οι κυβερνήσεις είναι τόσο φοβικές στο να προβάλλουν με πιο αποφασιστικό τρόπο την αποτροπή της χώρας και να αποφύγουμε αυτές τις κλιμακώσεις και αυτές τις προκλήσεις της Τουρκίας? Ειλικρινά δεν μπορώ να δώσω κάποια εξήγηση λογική. Η οικονομική κρίση
επιτρέψτε μου να μην το πιστέψω αυτό το πράγμα. Και θα σας πω γιατί. Διότι υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα στην Ελλάδα. Να σας θυμίσω ότι το 1910 η Ελλάδα ήταν πάλι διαλυμένη από ένα πόλεμο. Προχώταν από ένα πόλεμο. Ήταν υποδιεθνή επιτροπία τότε η Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμως, η κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν ο Βενιζέλου, έδωσε τα χρήματα τα οποία έπρεπε να δώσει, έτσι ώστε να ετοιμάσει την Ελλάδα. Είχε πάρει τότε το Αβέροφ, είχε κάνει παραγγελίες τεράστιες για τα δεδομένα της Ελλάδος και την είχε έτοιμη το 1912 με το ξεκίνημα των Βαλκανικών πολέμων. Εάν πάμε λιγάκι πιο πέρα, το 1935-36, επιμεταξά, πάλι δοθήκανε λεφτά τα οποία ήταν εκτός πραγματικότητος για να μπορέσει η χώρα να ετοιμαστεί, διότι έβλεπε η κυβέρνηση ότι έρχεται ο πόλεμος, βράζει όλη η Ευρώπη. Πολλές φορές τα σκέφτομαι αυτά και αναρωτιέμαι, δεν υπάρχει κάποιος που να τα δει αυτά. Ειλικρινά δηλαδή, άλλα πράγματα πρέπει να υπάρχουν εγώ πίσω, τα οποία προσωπικά με ξεπερνάνε. Ναι, μόλις ρώτησα τον κύριο Πρέσβη, ο κύριος Πρέσβης, πού είναι, να τος ο κύριος Πρέσβης. Λοιπόν, εδώ πάει περισσότερο στη διπλωματία το ζήτημα. Αυτά προφανώς, τώρα θα μου πείτε, δεν ξέρω τι χειριστήκατε κιόλα στο Υπουργείο, κύριε Κανέλο, αλλά φαντάζομαι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει εικόνα των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας. Όταν διαμορφώνει την πολιτική του, παίρνει υπόψη του ότι αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν, άρα μπορεί σε ορισμένα ζητήματα να είναι πιο αποφασιστικό στην επιλογή των πολιτικών που κάνει. Εντάξει, θα μείνω στην πρώτα δηλαδή, στην απάντηση που έδωσε ο Ναύαρχος ότι δεν γνωρίζει για ποιο λόγο κανείς δεν λέει ότι τα ξέρει, κανείς δεν κάνει κάτι. Έτσι και εγώ από την δική μου πλευρά, ούτε εγώ το γνωρίζω γιατί κανείς δεν κάνει κάτι και γιατί φαίνεται να υστερούμε σε αυτήν την απάντηση. Είναι καθαρό πλέον και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το δεύτερο που θέλω να σας πω στην ερώτησή σας είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως γνωρίζετε, μένει στη χάραξη μιας πολιτικής που οδηγείται μέσα από μία σειρά από διαπραγματεύσεις, δηλαδή μιας πολιτικής που οδηγείται σε συναντήσεις ή σε συνεργασία. Την μεγάλη και κρίσιμη στιγμή που καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις που αναφέρονται σε οποιαδήποτε είδους εμπλοκή ή σε οποιαδήποτε είδους αναμέτρηση, η διπλωματική υπηρεσία, βεβαίως ο Υπουργός αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι ενήμερος, αλλά τα στελέχη της διπλωματικής υπηρεσίας συνεχίζουν να οδεύουν σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή των ισχυρών συνεργασιών ή της πολιτικής διπλωματίας. Πάντως ήθελα να πω ότι ανεξάρτητα από αυτό πρέπει σαν διπλωμάτες, σαν πολιτική εξωτερική να λογαριάζουμε και πώς διαμορφώνεται ο εξωτερικός διεθνής παράγων αυτή τη στιγμή. Αυτό που είπε ο Ναύαρχος, πόσο αξιόπιστοι είμαστε να κρατήσουμε την άποψή μας ή την απειλή ή την αντίληψη που εκφράζομαι, την έχουμε δυστυχώς μεταφέρει πλήρως στον τουρκικό παράγοντα, επαναλαμβάνοντας συνεχώς ότι όταν λένε κάτι οι Τούρκοι το εννοούν και αυτό που εννοούν, αυτό πράττουν στη συνέχεια. Εμείς είναι αλήθεια όμως, για να δώσω μία μικρή δικαιολογία, δεν θα ήθελα να δώσω δικαιολογία, γνωρίζετε τις απόψεις, αλλά πρέπει να κάνω μία μικρή παρέμβαση, μία υπέρβαση εδώ. Είμασταν πάντα ανέκαθεν μια χώρα που δεν είχε σαν στόχο τις εμπλοκές. Παρόλο που σαν διπλωμάτης δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη, κάθε χώρα πρέπει να έχει σαν στόχο και τις εμπλοκές, ανεξάρτητα αν είμαστε από τη φύση μας φτιαγμένοι να υπηρετήσουμε την ειρήνη, δεν μπορεί να μην αντιμετωπίσουμε τις εμπλοκές, γιατί ζούμε σε ένα πολύ κρίσιμο κόσμο και είμαστε και γύρω-γύρω από κράτη με πολλά και ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτή λοιπόν η αντίληψη, το ότι ανήκουμε σε ένα χώρο ιδεατό και ότι πολεμάμε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την κάλυψη του ΝΑΤΟ, έτσι δηλαδή όπως φαίνεται το πράγμα να είναι θεωρητικά, μας άφησε
κάπως ανέτοιμος ή αδρανής στο να αντιμετωπίσουμε κρίσεις. Γι' αυτό και δυστυχώς δεν αναδείξαμε πολιτικούς ή διπλωμάτες, δεν θέλω να πω για συναλλακτικούς, γεράκια που θα έπρεπε. Γιατί κάθε κράτη, κάθε κράτος θα πρέπει να αφήνει ένα έδαφος στο να καλλιεργεί μία νοοτροπία επίθεσης όταν χρειάζεται. Επίθεσης με την καλή έννοια. Ποια καλή έννοια, οποιαδήποτε έννοια. Δεν μπορεί, αν προκαλείσαι, να μην είσαι σε θέση να προκαλέσεις, ούτε μπορεί, εάν προκαλείσαι, να μην είσαι σε θέση να απαντήσεις. Δεν λέω ότι αυτό ισχύει, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια κενά σε αυτό που θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Μάλιστα. Κύριε Ναύαρχε, θα πω τώρα δημοσίως κάτι το οποίο δεν είναι απόρριτο. Αφού το είπαν και σε μένα, τώρα εγώ δεν έχω καμιά αρμοδιότητα. Δημοσιογράφος είμαι και μιλάει για σε δημοσιογράφο. Ξέρω ότι κάποια στιγμή, αν δεν το πει επισταμένος, μην το λες πουθενά αυτό, κάποια στιγμή μπορεί και να το πει κιόλας. Θα αναφέρω ένα περιστατικό και θα σας ρωτήσω δύο πράγματα πάνω σε αυτό το περιστατικό. Το πρώτο θα έχει σχέση με την ορολογία και το δεύτερο θα έχει σχέση με τις δυνατότητες της δικής μας, της γειτονικής χώρας και με το πώς αυτές οι δυνατότητες εξελίσσονται την επόμενη χρονιά. Κοιτάξτε, έχω μάθει το εξής περιστατικό. Σε μια περιοδία, μια επίσκεψη του προηγούμενου Υπουργού Άμυνας, στην επίσκεψη πάνω σε ένα σκάφος, στο οποίο ήταν και ο αρχηγός ναυτικού. Δεν ξέρω αν ήσασταν κι εσείς ή ήσασταν στο κέντρο που διευθύνατε. Πήγε να τους παρεμποδίσει τουρκικό σκάφος. Λοιπόν, και ζητάει άδεια τώρα ο αρχηγός ναυτικού για να αντιμετωπίσει την παρεμπόδιση από τον Υπουργό Άμυνας. Και δίνει μετά εντολή, αφού πήρε την άδεια από τον Υπουργό Άμυνας, δίνει εντολή οπλίσατε σκάφος. Η πρώτη μου ερώτηση είναι τι σημαίνει το οπλίσατε σκάφος. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι ότι το σκάφος το τουρκικό έφυγε. Η τρίτη είναι ποια είναι η δυνατότητα που έχει σήμερα η χώρα σε ναυτικό επίπεδο να αντιμετωπίσει τη γειτονική χώρα. Και η τέταρτη είναι, επειδή περιμένουν να πάρουν, γιατί λένε ότι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή είναι κυρίως τα δύο υποβρύχια. Δύο μου φαίνεται είναι. Εν πάση περιπτώσει, όσα είναι. Τέσσερα είναι. Τα καινούργια λέτε, τέσσερα. Ναι. Αλλά τα οποία πέντε από τα πέντε παρόμοια, ίσως και έξι, την επόμενη χρονιά θα έχει και η Τουρκία. Μήπως ανατρέπεται πάρα πολύ ο σχετισμός δύναμης. Και αν θέλετε, μέσα σε αυτό το συλλογισμό που θα αναπτύξετε, τι γίνεται και στην περίπτωση που... Τι έγινε στην περίπτωση, γιατί βγήκε στη δημοσιότητα ότι η Τουρκία στις επιχειρήσεις που κάνει στη Λιβύη είχε χάσει έστω προσωρινά την επικοινωνία με δύο υποβρύχια της. Αυτό τι μήνυμα είναι. Και από πού μπορεί να προήλθε αυτή η απώλεια. Δηλαδή με παρέμβαση κυμάτων επικοινωνίας. Έβαλα πολλά ζητήματα. Αν θέλετε, σε ορισμένα από αυτά μας διαφωτίζετε. Εάν θα προσπαθούσα να αναλύσω όλα αυτά τα οποία βάλατε, είναι τεράστια τα θέματα. Κάποια βέβαια δεν τα γνωρίζω σε βάθος ακριβώς. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ όσο είναι δυνατόν. Ας ξεκινήσουμε λιγάκι από την επίσκεψη του προηγούμενου Υπουργού. Τα βάζω με τη σειρά όπως τα είπατε. Μιλάτε για την επίσκεψη η οποία έγινε στα Ίμια το 2018. Ακριβώς γι' αυτό. Για αυτό το περιστατικό μιλάτε, γιατί είχε προϋπάρξει και άλλη μία το 2017. Εγώ δεν ήμουν παρόν. Το 2017 υπήρξε μία επίσκεψη με ελικόπτερο, όπου να ομολογήσω ότι δεν πήρανε χαμπάρι καθόλου. Ξαφνικά είδαμε το ελικόπτερο πάνω από τα Ίμια για να γίνει απότιση φόρου τιμής που έγινε. Την επόμενη χρονιά, αν θέλετε, πάλι έγινε μία κίνηση αντιπερισπασμού. Όλα αυτά που λέτε, που σας είπανε, οπλίσατε σκάφος, ότι έφυγε ο Τούρκος μόλις οπλίσανε σκάφος κτλ. Δεν υπάρχουν. Είναι αποκύματα νοσηρής φαντασίας. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Ήμουν διευθυντής στο κέντρο. Επιβλέπαμε κανονικά όλα ό,τι ήταν να γίνει. Το σκάφος πήγε εκεί πέρα, έριξε το στεφάνι του, το οποίο βέβαια, για να είμαστε και ειλικρινείς, γιατί ακούν οι θεατές σας και θα νομίζουν ότι, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έγινε πάνω στα Ίμια όπως έγινε με το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο πήγε πάνω από τα Ίμια και το πέτρες. Το σκάφος πήγε και έριξε
το Στεφάνι, διότι το τιμόμενο πρόσωπο, η τιμή δεν αποδίδεται στις δύο βραχονισίδες, αποδίδεται στα παλικάρια που χαθήκανε. Και τα παλικάρια που χαθήκανε στην πλάτη. Αν έχετε τη γεωγραφία της περιοχής, η πλάτη είναι μια μικρή νησίδα η οποία είναι πάνω από την Ψέριμο, στη διάρκεια προσέγγισης. Εκεί έπεσε το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο συμμαθητής μου, ο Καραθανάσης, μαζί με τους άλλους δύο. Λοιπόν, το σκάφος πήγε εκεί πέρα, ρίξανε το Στεφάνι κανονικά και οι Τούρκοι όταν αντιληφθήκαν αυτό το οποίο έγινε, με την προσπάθεια των βίντεο και της περιβόητης μονταζιέρας, ήταν μια ωραία έκφραση που τη χρησιμοποιούσαν τότε δημοσιογραφικά, οι Τούρκοι μονταζιέρα και οι Τούρκοι μονταζιέρα, προσωπικά με εκνεύριζε αφόρητα, αλλά εν πάση περιπτώσει, απλώς παρουσιάσανε ότι οι ίδιοι εμφανιστήκαν εκεί και αποτρέψανε την κίνηση του Υπουργού στα Ίμια. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση από τη στιγμή που θα πηγαίνανε με σκάφος, δεν υπήρχε καμία πρόθεση να πάνε πάνω στα Ίμια από τη στιγμή που ξέραμε ότι έλασε ότι κάπου εκεί τριγύρω ήδουσαν και αυτοί, δεν είχε νόημα. Πήγε εκεί που έπεσε πραγματικά το ελικόπτερο, αφήσανε το Στεφάνι, τους γυρίσανε. Οι άλλοι το εκμεταλλευτήκαν όπως ήταν. Αν θέλετε να συζητήσουμε για το πώς εκμεταλλευόμαστε και δημοσιογραφικά διάφορα τέτοια events, εκεί να δείτε πόσο τραγικοί είμαστε. Τους αφήνουμε δηλαδή και παίζουν μπάλα. Το ξέρουμε καλά, κύριε Ναύαρχε. Είμαστε τραγικοί. Εν πάση περιπτώσει, δέχομαι ότι το γεγονός δεν συνέβη και ότι έχω πέσει θύμα παραπλήρως. Όχι, όχι, όχι. Έτσι όπως σας το περιγράψατε, ότι έγινε, έγινε. Υπήρξε περιστατικό. Ότι έγινε, έγινε. Τι σημαίνει οπλίσατε σκάφος? Να σας πω, είμαι 38 χρόνια στο ναυτικό, έτσι ακριβώς δεν την έχω ακούσει ποτέ μια τέτοια ιστορία. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό σας λέω ότι όποιος το είπε, απλώς. Η αλήθεια είναι πάντως βέβαια ότι όταν ερχόμαστε σε επαφή με τουρκικά σκάφη κοντά, να ξέρετε ότι τα δικά μας τα σκάφη είναι πάντα alert, είναι σε συναγερμό, να το πούμε έτσι. Είναι όλοι εσωτερικά, είναι σε θέσεις μάχης όλοι. Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να οπλιστεί το σκάφος, διότι δεν ξέρεις τι έχεις να αντιμετωπίσεις από την άλλη πλευρά. Αλλά οπλίσατε σκάφος, αυτά δεν νομίζω ότι... Δεν έχουν συμβεί δηλαδή ούτε και σε άλλες πολύ πιο δύσκολες περιπτώσεις, όχι εκεί πέρα. Δεκτό. Αυτό είναι το ένα θέμα και αυτή είναι η άποψή μου, η προσωπική μου άποψη. Το δεύτερο θέμα που θέσατε για τη σύγκρουση με την Τουρκία. Ξέρετε κάτι, κυρία Σαββή, θα σας πω το εξής. Απέναντίας με όλους τους άλλους, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Η περίοδη που ήμασταν σε μία πεδιάδα και πολεμάγαμε 15 χρόνια και τρέχαμε με τα άλογα κτλ. Έχουν περάσει ανεπιστευτοί. Εάν θα υπάρξει κάτι, αν θα υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο, θέλετε, ή μία σύραξη ή οτιδήποτε, γιατί αυτό θα είναι διάρκειας όχι πάνω από μία ημέρα. Και πολύ λέω. Σε αυτό το πάνω από μία ημέρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είμαστε Λιβύοι ούτε Συρία. Δεν θέλω να υποτιμήσω τις χώρες αυτές, αλλά οι χώρες αυτές είναι σε μια άλλη κατάσταση. Η Ελλάδα είναι σε μια άλλη κατάσταση. Η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη. Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι μαζί στο ΝΑΤΟ. Έχουν άλλες δεσμεύσεις. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει. Σαφώς και θα μπορεί να γίνει. Αλλά όταν θα ξεκινήσει να γίνεται, θα ξεκινήσουμε από την αφετηρία και οι δύο μαζί. 11 παίκτες αυτοί, να το πω με ποδοσφαιρικούς όρους, 11 παίκτες κι εμείς. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι, αποφασιστικοί. Αυτό το οποίο θα κάνουμε πρέπει να το κάνουμε άμεσα, γρήγορα και με μεγάλη σφοδρότητα. Γιατί σε βάθος χρόνου θα χάσουμε. Έχουμε τέτοια κουλτούρα? Έχουμε. Πιστεύω ναι. Μήπως κύριε Ναύαρχε, μήπως σε βάθος χρόνου δεν θα χάσουμε και ίσως το βάθος του χρόνου μας ευνοεί? Διότι η Τουρκία σε βάθος χρόνου ίσως αναδυθούν σε μια σύραξή της με την Ελλάδα, ίσως αναδυθούν τα εσωτερικά της προβλήματα. Και μήπως εκεί θα πρέπει να. Κοιτάξτε, τώρα μιλάμε, ας πούμε, άσχημα και λίγο θεωρητικά, για να μην νομίζει τώρα. Θεωρητικά είναι όλα αυτά. Τα όπλα και πάμε να πολεμήσουμε την Τουρκία. Ναι, καλά, εννοείται. Είπαμε από την αρχή αυτή τη εκπομπή ότι εμείς είμαστε πιο φιλειρηνικοί από οποιονδήποτε μας παρακολουθεί. Δεν υπάρχει. Οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή αμφισβητεί την φιλειρηνικότητά μας κάνει λάθος. Είμαστε πιο φιλειρηνικοί από αυτήν. Λέμε σε περίπτωση που αυτά κλιμακωθούν, ποια είναι τα ενδεχόμενα που μπορεί να μας συμβούνε. Ωραία. Λοιπόν, μας συμφέρει το βάθος χρόνου από ένα θερμό επεισόδιο? Απόψη μου είναι όχι. Δεν συμφέρει το βάθος χρόνου. Και όσον αφορά την ειρήνη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Η ειρήνη είναι επιθυμητή και πρέπει να την διαφυλάττουμε ως κόριο οφθαλμού με κάθε δυνατή ενέργεια. Όμως δεν είναι το αναγκαίο. Το αναγκαίο είναι τα ζωτικά εθνικά συμφέροντα. Δεν μπορούμε να ανάγουμε την ειρήνη σε αναγκαίο. Κάποιες στιγμές δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να μείνουμε εκεί, αλλά θα πρέπει να έχουμε εξαντληθεί τα πάντα. Από εκεί και πέρα, το θερμό επεισόδιο που λέτε, είτε σύραξη, είτε θερμό επεισόδιο, είτε σημειακό επεισόδιο, είτε γενικευμένη σύραξη, είναι, ξέρετε, στην πρωτοβουλία αυτού που το ξεκινάει. Και εμείς δεν ξεκινάμε κάτι. Η Ελλάδα ανέκαθεν, εγώ θυμάμαι ανήκω στη γενιά που λέγανε ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα, αλλά και δεν παραχωρεί τίποτα. Σε κάποια φάση είμαστε στο δεν διεκδικούμε τίποτα. Αυτό το δεν παραχωρούμε, κάπου έχω πολλά χρόνια να τα ακούσω. Εκτός αν το έχετε ακούσει εσείς, εγώ δεν το έχω. Έχω και πολλά χρόνια να τα ακούσω. Η τελευταία φορά που το άκουγα ήταν από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μετά το σταμάτησα. Εντάξει. Δεν ήθελα να το πω για να μην το πολιτικοποιήσω. Λοιπόν. Η πολιτικοποίηση αναφορά στα. Τέλος πάντων. Ακολουθήσαμε μία πολιτική η οποία μας έφερε εδώ που μας έφερε. Εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι ήταν λάθος. Γιατί αν ήταν σωστή, δεν θα είχαμε τα προβλήματα που έχουμε. Χοντρικά σας το λέω. Έτσι, απλή λογική το λέει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε. Κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε. Πρέπει κάτι να πατήσουμε κι εμείς. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να σκεφτούν. Έτσι τώρα, έτσι όπως κάθομαι και λέω, ότι θα πρέπει όχι να επικαλούμαστε μονίμως το διεθνές δίκαιο. Θα πρέπει να ζητάμε να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι δυνατόν να συρθούμε σε μια πολιτική διαπραγμάτευση όπου το διεθνές δίκαιο θα είναι ο ένας παράγοντας από αυτά που θα συζητήσουμε. Θα πρέπει να είναι ο θεμελιώδης παράγοντας πάνω σε αυτό. Αυτό πρέπει να το απαιτήσουμε. Αυτό πρέπει να το διεκδικήσουμε. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς κάποιες διεκδικήσεις. Απ' την άλλη, όμως, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι σε βάθος χρόνου μία σύραξη ή ένα θερμό επεισόδιο ή ό,τι άλλο θέλετε, δεν ευνοεί ευνομούμενα κράτη όπως πιστεύω ότι είναι η Ελλάδα, ευνοεί κράτη όπως είναι η Τουρκία και για πολλούς λόγους στους οποίους δεν θα ήθελα να πω. Θα μου επιτρέψετε να μην τους πω, γιατί κάποιοι από αυτές είναι και στο απόρριτο που, εντάξει, το οποίο δυστυχώς δεν έχω αποδεσμευτεί ακόμα. Μπορείτε. Τώρα το θέμα είναι ότι τι γίνεται από του χρόνου και μετά που θα πάρει τα 6 υποβρύχια σαν και τα δικά μας και η Τουρκία. Δεν θα είναι του χρόνου, κύριε Σαββίδη, είναι το 2022-2023. Από εκεί και πέρα, εμείς πρέπει, όχι σήμερα, πρέπει πριν 2 χρόνια να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι. Και αυτό το κάτι είναι το εξής, είναι να διαμορφώσουμε μια εθνική στρατηγική. Ποιοι είμαστε και πού πάνε. Ξέρετε, οι Τούρκοι δεν φτάσανε έτσι ξαφνικά μια μέρα στο 2020. Οι Τούρκοι έχουν μια σταθερή πολιτική από το 1990 σε αυτό το οποίο θέλουν να πάνε και σιγά σιγά χτίζουν τις διεκδικήσεις, σιγά σιγά βάζουν τα κάθε χρόνο ή κάθε 2 χρόνια βάζουν και ένα καινούριο αίτημα και ταυτόχρονα χτίζουν και τη βιομηχανία τους, την πολεμική τους βιομηχανία αν θέλετε. Αρχικά σταματήσανε να αγοράζουν, πηγαίνανε σε συμπαραγωγές. Αυτό βοηθούσε και την τεχνογνωσία τους, αλλά βοηθούσε και σε θέσεις εργασίας και τελικά έχουν φτάσει σε ένα σημείο να χτίζουν πλέον πλοία και αξιόπιστα πλοία. Έτσι είναι πολύ καλής ποιότητας. Έχω ήδη άποψη, έχω μπει σε αυτά και τα έχω δει, έχω ήδη άποψη. Η Ελλάδα αντίστοιχα τι κάνει. Η Ελλάδα, θα δανειστώ την έκφραση ενός πολύ αγαπητού μου πρέσβη, του κύριου Καραγιάννη, τον ξέρετε, ο οποίος λέει ότι η Ελλάδα δυστυχώς διοικείται από κόμμα, δεν διοικείται από κράτος. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Έρχεται ένα κόμμα, έχει ορισμένα οράματα. Μετά έρχεται το επόμενο κόμμα, αποκτά άλλα οράματα τα οποία αντικρούν τα οράματα του προηγούμενου. Και κάθε τετραετία προσπαθούμε να πάμε κάπου και δεν πάμε πουθενά τελικά. Για μένα, λοιπόν, θα πρέπει η Ελλάδα να χτίσει τις ένοπλες δυνάμεις ξανά, να τις εξυγχρονίσει μάλλον, όχι να χτίσει, να εξυγχρονίσει τις ένοπλες δυνάμεις, να προχωρήσει μπροστά και να μην ξεχνάει ποτέ να διαφημίζει το γεγονός ότι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις είναι εργαλείο για την πολιτική. Τώρα, να σας πω το εξής, κύριε, να σας θέσω το εξής ερώτημα και μετά δώσω το λόγο στον κύριο Πρέσβη. Υπάρχει ένας νόμος, ο οποίος είναι πολύ αυστηρός για τους εξοπλισμούς της ένοπλης δυνάμης και έχουν καταλήξει σε αυτόν τον νόμο λόγω των φαινομένων διαφθοράς που παρουσιάστηκαν. Δηλαδή, επειδή είχαν παρουσιαστεί ό,τι είχαν παρουσιαστεί στο παρελθόν, κάνανε ένα πολύ σκληρό νόμο που αυτή τη στιγμή στέκεται εμπόδιο στον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων, από ό,τι λένε.
Άρα το ζήτημα που είναι, αφού αυτή τη στιγμή προέχει ο εξοπλισμός των ενόπλων δυνάμεων, το ζήτημα είναι πώς θα χαλαρώσει ο νόμος. Μπορούμε τώρα να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της χαλάρωσης του νόμου ώστε να εξοπλιστούν οι ενόπλες δυνάμεις και της διασφάλισης, της διαφάνειας, ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα. Διότι, κοιτάξτε κύριε Ναυαρχέ, εγώ δεν θέλω να πάρουμε πλοία αν κάποιοι θέλουν να τα αρπάξουν. Ας χάσουμε. Προκειμένου να συντηρήσουμε μια χώρα με αυτή τη διαφθορά, ας χάσουμε και από την Τουρκία. Πώς να σας το πω δηλαδή τώρα. Έρχομαι σε ένα σημείο αγανάκτησης και είναι τόσο η διαφθορά δηλαδή που μας έχει πνίξει, που φτάνει στο σημείο να πεις ότι ακόμη και αυτό, εν πάση περιπτώσει, δεν το εννοώ αυτό που θέλω να πω, αλλά φτάνει κανείς στο σημείο να πει, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει διαφθορά, λοβιτούρα, ξέρω εγώ, χρηματοδότηση, ας πάμε έτσι σε μια αντιπαράθεση. Υπάρχει αυτή η χρυσή τομή. Λοιπόν, κύριε Σαββίδη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μην ξεχνάτε ότι και εγώ πολίτης αυτής της χώρας είμαι, μέχρι λίγο καιρό ένστολος, αλλά πολίτης της χώρας. Είμαι και ήμουνα και μάρτυρας όλων αυτών των οποίων περιγράψατε. Και σαφώς έχετε απόλυτο δίκιο, ο νόμος αυτός έγινε για να αντιμετωπίσει τα περιστατικά αυτά. Όμως ο νόμος αυτός οδήγησε στην πράξη στην αντίπερα όχθη ακριβώς. Είναι από εκεί που είναι το πώς θα κάνω μια προμήθεια για να είτε να συντηρήσω τις ένοπλες δυνάμεις, είτε να τις εξυγχρονίσω, είτε να φέρω καινούργιες μονάδες. Φτάσαμε στο πώς δεν θα γίνει. Γιατί όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία φέρνει είναι στο πώς δεν θα γίνει. Κατ' εμέ, για λόγους εθνικής ανάγκης θα πρέπει να, έστω και με εκπροσώπους από όλα τα κόμματα, να μπορέσουν να παρακάμψουν όλες αυτές τις δεδαλώδεις διαδικασίες τις οποίες προβλέπει ο συγκεκριμένος νόμος και να προβούν στις απαραίτητες προμήθειες ακούγοντας τους τεχνοκράτες. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να περιγράψουν πράγματα. Όμως, ξέρετε κύριε Σαββίδη, ό,τι λύση θα πάμε για ένα κύριο οπλικό σύστημα, είτε αυτό είναι πλοίο, είτε είναι αεροπλάνο, είτε είναι του στρατού ξηράς, πρόκειται να αποδώσει και να τελεσφορήσει σε 5-6 χρόνια και σε 7 χρόνια και σε 10 χρόνια. Αυτό είναι το time frame, όταν θα πας να πάρεις κάτι καινούργιο, ξεκινώντας το από τώρα. Η Τουρκία γι' αυτό τα έχει, γιατί τα χτίζει από το 2000 και τα έχει το 2020. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Γι' αυτό λέμε ότι τα βήματα είναι δύο. Τα βήματα είναι δύο. Το ένα θέμα είναι ότι συντηρείς και εξυγχρονίζεις ό,τι έχεις άμεσα, τώρα. Εχθές, προχθές, τώρα όμως. Αυτό γίνεται. Πώς γίνεται. Γίνεται, αλλά κοστίζει. Το πόσο κοστίζει, υπάρχουν τρόποι να υπολογιστεί το πόσο κοστίζει. Και εννοώ κοστίζει χωρίς μεσάζοντες, έτσι. Υπάρχει τρόπος να υπολογιστεί το πόσο κοστίζει. Δεν είναι τόσο τρομερά τα ποσά. Δεν είναι τόσο τρομερά. Εδώ μιλάμε για την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας τώρα. Γι' αυτό σας λέω. Δεν είναι τόσο τρομερά τα ποσά. Γι' αυτό. Άμεσα μπορούν να έρθουν, να φέρουν το υλικό το οποίο έχουν σε πολύ καλή κατάσταση και όπου μπορούν να το εξυγχρονίσουν και να αναπληρώσουν και τους φόρτους πυρομαχικών και τους φόρτους κατευθυνόμενων βλημάτων, τα πάντα όλα. Αυτό είναι το ένα πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα. Το δεύτερο πράγμα που μπορεί να γίνει άμεσα, που και αυτό δεν κοστίζει πάρα πολύ, η δημιουργία, αυτό που σας είπα στην αρχή, της ζούγκλας μέσα στο Αιγαίο. Να διαφυλάξεις πρώτα το Αιγαίο, να διαφυλάξεις πρώτα το σπίτι σου, την αυλή σου. Εκεί μέσα το κάνει ζούγκλα για να ξέρει ο άλλος ότι όταν θα μπει μέσα θα το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Και όταν θα το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά, θα το σκεφτεί και μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές για να μπει μέσα. Τώρα μας λένε, κύριε Ναύαρχε, ότι θα πρέπει να απελευθερωθούν και τα αντιαεροπορικά, δηλαδή να είναι σε ισχύ. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, δεν είναι σε ισχύ οι αντιαεροπορικές βάσεις. Βεβαίως. Είναι. Βεβαίως. Τότε τι νόημα έχει η έκφραση ότι μεταξύ των μέτρων που θα πρέπει να λάβει η χώρα είναι η απελευθέρωση των αντιαεροπορικών της δυνατοτήτων στο Αιγαίο. Είναι ορισμένες εκφράσεις, οποίες και εγώ αδυνατόν να τις καταλάβω. Ξέρετε, είναι όπως αυτό που λέγανε κάποτε ότι πήρε ο αέρας το ερευνητικό. Το άκουγα και γέλαγα πάρα πολύ καιρό. Το πήρε ο αέρας και από εκεί. Κάπως έτσι. Κάποιος κάτι άκουσε, κάπως το μετέφερε. Κύριε Πρέσβη. Ναι. Κοιτάξτε, όσο περνάει η ώρα και κάνουμε αυτή τη συζήτηση και ακούμε τις απόψεις του Ναύαρχου, ο Ναύαρχος είναι σε αποστρατεία, όπως είμαι και εγώ τώρα στη συλλέξη, αλλά η άποψή μας ως πολίτες παραμένει ισχυρά και θα την ισχυροποιήσουμε περισσότερο, γιατί κάποιος πρέπει να πει την αλήθεια.
Εγώ νομίζω ότι ανεξάρτητα από το στρατηγικό μέλος, που τα είπαμε, το στρατηγικό σκέλος, τα είπαμε, δεν χρειάζεται να ξαναπούμε, πρέπει να δημιουργήσουμε μία συσσωρευτική διπλωματική επίθεση. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα συσσωρευτικό διπλωματικό αγώνα. Αυτή η συσσωρευτική διπλωματική επίθεση που είναι μία νέα αντίληψη και νέα ορολογία για μένα, θα πρέπει να δείξει δημόσια ποια είναι τα αιτήματά μας έναντι όλων των γειτόνων. Δεν είναι απλό, ούτε είναι δεδομένο. Ξέρετε εσείς ποια είναι τα αιτήματά μας ανοιχτά, δημόσια, έναντι των γειτόνων μας και δεν αναφέρουμε μόνο στους γείτονες εξ Ανατολών. Ξέρουμε ποια είναι η μαξιμαλιστική μας τοποθέτηση για το τι ζητάμε και το τι θέλουμε να απαιτήσουμε σε αυτούς τους καιρούς τους χαλεπούς. Το κόμμα που έλεγε ο Λευτέρης ο Καραγιάννης και που το λέει συχνά στις αναλύσεις τους, δεν μπορεί να είναι ένας τρόπος να μας δημιουργεί προβλήματα, γιατί αυτή είναι η δίκηση που έχουμε. Το σύστημα είναι ότι τα πολιτικά κόμματα υπάρχουν και αυτά διοικούν. Αν δεν πρέπει να διοικήσουν, είναι μια άλλη κουβέντα που δεν την κάνουμε τώρα. Αλλά το μαξιμαλιστικό, το συσσωρευτικό, διπλωματικό οπλοστάσιο το θέτω σήμερα, ότι πρέπει να υπάρξει δημόσια, να βγούμε και να πούμε. Πόσο καιρό έχετε να ακούσει για το, να ακούσετε για το άνοιγμα της σχολής της Χάλκης. Πέστε μας, πόσο καιρό έχουμε να τα ακούσουμε αυτό το αίτημα να διατυπώνεται καθαρά και με ομό τρόπο ότι πρέπει χθες να ανοίξει. Τι είναι αυτό, είναι η τροφοδοσία των επισκόπων? Είναι τόσο δύσκολο να το πετύχουμε? Ναι, αν αρχίσουμε τις διπλωματικές ταλαιπωρίες της γλώσσας και του αμοραλισμού, είναι δύσκολο, βέβαια είναι δύσκολο. Μα είναι πιο δύσκολο από το να βγάλουμε και να κάνουμε εξορίξεις με σκάφη σε ξένη κυριαρχική περιοχή? Πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε τη δυνατότητα να πούμε με καθαρό τρόπο και με άμεσο τρόπο ότι αυτές είναι οι διεκδικήσεις μας και αυτά είναι αυτά που θέλουμε να πετύχουμε? Και άλλα πολλά. Δεν συζητάω τώρα για Ήμπρο και Τένεδο, δεν συζητάω για συμφωνία της Ρήχης, δεν συζητάω για νομολογία που η ισχύς, είπε ο Ναύαρχος, να διεκδικήσουμε την εφαρμογή του δικαίου. Δεν διεκδικείς την εφαρμογή του δικαίου. Διεκδικείς το δίκαιο. Δηλαδή, δημιουργείς τις αναγκαίες προϋποθέσεις να σε υποστηρίξουν στην άσκηση αυτή των δικαιωμάτων. Και σε αυτό, όπως έχουμε πει ξανά Παντελή, χρειάζεται μία εξωστρεφής και άμεση και έξυπνη διπλωματική μηχανή. Σε αυτή τη διπλωματική μηχανή θα συμπεριλάμβανα σήμερα εσωρευτικά όλα τα αιτήματά μας. Να ξεσκονίσουμε τα αρχεία τα οποία έχουν παλιώσει πλέον και να δούμε πώς είναι δυνατόν η διπλωματική υπηρεσία να τα φέρει σε πέρας, να τα διεκδικήσει, να τα αναφέρει, να τα δημοσιοποιήσει, να ζητήσει την εφαρμογή τους. Δεν είναι ούτε επίθεση, ούτε μια ανδρεία η οποία γίνεται σε μια δύσκολη περιοχή ή εποχή ή περίοδο, είναι ένα αναγκαίο για μας μάθημα διπλωματίας, μοντέρνας διπλωματίας, ότι πρέπει να ξέρουν. Δεν ξέρουν, δηλαδή, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι βρεθήκαμε πολλές φορές μπροστά σε ξένους διπλωμάτες που δεν γνωρίζανε τι θέλουμε να πετύχουμε. Οι Τούρκοι όλοι το ξέρουν τι θέλουν να πετύχουν. Εμείς τι θέλουμε να πετύχουμε? Κύριε Πρέσβη, πριν περάσω στην τελευταία ενότητα ερωτήσεων στον κύριο Ναύαρχο που θα έχουν συλλογιωτικό χαρακτήρα, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που θέτει εδώ ένας φίλος που μας παρακολουθεί, ο οποίος είναι και πολιτικός μηχανικός και είναι και συντάκτης του Ι-Δρόμος, του δρόμου της αριστεράς. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Γιώργος Θεοδωρόπουλος λέει, θα παρακαλούσα τον κύριο Πρέσβη να μας αναλύσει τους όρους επίρρεια και ιστορικά δικαιώματα. Και θέτει και μια άλλη, υπάρχει βάθος χρόνου, ποιος καθορίζει τον χρόνο, αλλά σε περιπτώσει αυτά δεν κατάλαβα τι σημαίνουν. Αλλά τα υπόλοιπα, τα προηγούμενα, νομίζω και επίρρεια και ιστορικά δικαιώματα, τι σημαίνουν, λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, κύριε Πρέσβη?
Κοιτάξτε, καταρχήν η ενότητα που αναφέρετε, αν έχω αντιληφθεί καλά την ερώτησή του, είναι διτή σημασία. Η μία είναι τι έχουμε σαν συνθήκες στην ιστορία της διπλωματίας πετύχει και για ποιο, σε ποια θέματα έχουμε καθορίσει την πολιτική μας και τη διπλωματία μας. Και η άλλη είναι πόσο δυνατοί είμαστε στο να ισχυροποιήσουμε τη δική μας επιρροή ανάντια των άλλων δυνάμεων. Αυτά τα δύο είναι. Και η πραγματικότητα είναι ότι ως προς την επιρροή, την δική μας επιρροή έναντι των άλλων, την είχαμε κάποια στιγμή. Τη χάσαμε στη συνέχεια, για να το πούμε ομά. Δηλαδή, κάποια στιγμή παίζανε ρόλο όλα. Πώς κινούμασταν και ήταν όλα βασίζονταν, όπως είπε και ο Ναύαρχος, στο θέμα της αξιοπιστίας μας. Το χάσαμε αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει να το ξανακερδίσουμε. Ως προς τις συνθήκες, πρέπει να το ξαναδιεκδικήσουμε. Είναι αυτό που είπα πριν. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχουμε με το μέρος μας το δίκαιο της διπλωματίας και να μην είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας. Κύριε Πρέσβη, μια ακόμη ερώτηση και μετά πάω στον κύριο Ναύαρχο. Σήμερα έρχονται στη δημοσιότητα διάφορα στοιχεία σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο. Και αυτά που βγαίνουν, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορέσα να τα διασταυρώσω, δεν ξέρω αν είναι αληθή. Βγαίνουν λοιπόν ότι η σύγκληση που πάει να υπάρξει με την Αίγυπτο είναι να αποκλειστεί από οποιαδήποτε επίρρεια σε υφαλοκρηπίδα το Καστελόριζο, να υπάρξει η επίρρεια της Ρόδου στο 10% και της Κρήτης στο 20%. Με αυτά τα δεδομένα πιστεύουν ότι θα δημιουργήσουν κάποια προβλήματα ή θα κάποιες δυσχέρειες στην εφαρμογή του Τουρκο-Λιβικού Συμφώνου. Δηλαδή μια παράληψη του Υπουργείου Εξωτερικών και των ελληνικών κυβερνήσεων το προηγούμενο διάστημα που δεν κατάλαβαν ότι η Τουρκία πάει να συνάψει συμφωνία με την Αίγυπτο, με την Λιβύη, με την κυβέρνηση της Τρίπολης, γιατί η Λιβύη δεν υπάρχει σαν ελληνικό κράτος. Πάει τώρα λοιπόν να καλυφθεί με μια έκπτωση. Ποια είναι δική σας, εάν αυτά τα έχετε υπόψη σας, και ποια είναι η δική σας εκτίμηση, είναι μια σύγκληση που πρέπει να γίνει με την Αίγυπτο ή όχι, με αυτά τα δεδομένα? Λοιπόν, όσο γνωρίζω το θέμα, γιατί κανείς δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες, αυτά που βγαίνουν τώρα από διάφορες πηγές, δεν ξέρω αν είναι πραγματικά στοιχεία. Εγώ θα πω τρία πράγματα. Το πρώτο είναι, ήμασταν απόντες χρόνια από τη Λιβύη. Πώς να πάρει χαμπάρι κανείς τι γίνεται όταν είσαι απόν διπλωματικά και ουσιαστικά από τη Λιβύη? Δεν ξέρω για ποιους λόγους, εν πάση περιπτώσει, τη δική μας απουσία τη σφετερίστηκαν άλλοι. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα έπρεπε να γνωρίζουμε. Θα έπρεπε να γνωρίζουμε το τι κάνει η Τουρκία και θα έπρεπε να γνωρίζουμε με ακρίβεια ποιες είναι οι κινήσεις της μέσω των διπλωματικών, στρατιωτικών και άλλων υπηρεσιών που έχουμε στο εξωτερικό. Το δεύτερο είναι ότι η δική μου άποψη, για να είμαι ακριβής, είναι ότι αυτά δεν είναι αιτήματα της Αιγύπτου, είναι αιτήματα της Τουρκίας. Η Τουρκία τα θέτει με αυτόν τον τρόπο και η Τουρκία ουδέποτε έπαψε να έχει πολύ καλές σχέσεις με την Αίγυπτο. Δεν το κατακρίνω. Ο καθένας κάνει την πολιτική που μπορεί, ο καθένας κάνει την πολιτική που του πρέπει και που του αρμόζει και που δύναται να την κάνει. Εμείς, αν ισχυροποιήσουμε αυτά τα επιχειρήματα, αδρανοποιούμε και ελαχιστοποιούμε την εθνική μας κυριαρχία. Είναι σαφές ότι αν συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα, δεν θα έπρεπε να συμβεί, ούτε θα έπρεπε να το κάνουμε αποδεκτό. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ξαναθέτω το ζήτημα της ισχυροποίησης και της ενεργοποίησης της συμφωνίας μας με τους Κύπριους έναντι όλων αυτών που λέμε αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό θα ήταν ένας πραγματικά ογκόλυθος άμυνας έναντι οποιονδήποτε επιβουλών. Κύριε Ναύαρχε, τελευταία μας ενότητα ερωτημάτων. Η πρώτη έχει να κάνει με την αναγκαιότητα μιας αμυντικής βιομηχανίας. Διότι, από ό,τι καταλαβαίνω,
από όσα μιλάω, από όσα και μαθαίνω, από, με όσους μιλάω και από όσα μαθαίνω, στις κρίσιμες στιγμές θα πρέπει τουλάχιστον να έχεις τα βασικά να παράγεις για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε μια αντιπαράθεση. Αν δεν τα έχεις, εξαρτάσαι από κάποιον άλλον που θα σου τα δώσει. Άρα εδώ τίθεται το ζήτημα πώς διασφαλίζει ένα κέρια σημασία θέμα η χώρα. Άρα τι έχετε να μας προτείνετε και κυρίως σε επίπεδο ναυτικό που έχουν να κάνουν με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκάς, Κύρου, Ελευσίνας ή όπου αλλού υπάρχει. Ας πούμε γι' αυτό και μετά προχωράμε στα υπόλοιπα. Κύριε Σαββίδη, αναμφίβολα η δημιουργία της αμυντικής βιομηχανίας θα βοηθήσει, τα ωφέλη μάλλον τα οποία θα αποκομίσει η Ελλάδα θα είναι πολλαπλά. Δεν θα είναι μόνο αυτά τα οποία περιγράψατε, γιατί κατά το παρελθόν δεν σας κρύβω ότι είχα συναντήσει εγώ δηλαδή σε διάφορες διαπραγματεύσεις με οίκους του εξωτερικού να θέτουν κάποιους όρους προμήθειας ότι σε περίπτωση ενόπλου συγκρούσεως δεν θα συνεχίσουν να μας υποστηρίζουν. Και το ερώτημα ήταν ότι όταν πουλάτε πολεμικό υλικό δεν το παίρνουμε για να πάμε να κατασκευάζουμε παιδικές χαρές. Ο απότερος σκοπός είναι αυτός. Εάν δεν μας υποστηρίξει εκεί, να το κάνουμε. Οπότε αυτό είναι πολύ εύστοχα το θέτεται, ότι θα πρέπει να σιγά σιγά να χτίσουμε μια επάρκεια στην αμυντική μας βιομηχανία, η οποία αυτή τη στιγμή, μην κρυβόμαστε, είναι στο ναδύρ. Έτσι, μην κρυβόμαστε. Αυτό κάνανε οι Τούρκοι, σας το λέω, το είχα και μάλιστα για πρώτη φορά ήρθα σε επαφή με όλη αυτή την προσπάθεια που κάνανε το 2011 όταν είχα τοποθετηθεί στην Άγκυρα, όπου πραγματικά με εντυπωσιάσανε και ο τρόπος με τον οποίο ήταν οργανωμένοι και με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζανε όλα αυτά τα θέματα της κατασκευής νέων μονάδων. Και να ξέρετε, δεν είναι μόνο τα πλοία τα οποία να φύγουν, είναι και στην αεροπορία, είναι και στο στρατό. Έχουν κάνει πάρα πολλές προσπάθειες. Σαφώς και πρέπει να προχωρήσουμε. Και όπως επίσης μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η ναυτική του βάση στο Γκιολτσούκ, όπου εκεί πέρα υπάρχει και ένα ναυπηγείο, να ξέρετε, το οποίο είχε περιέλθει στην κυριότητα του πολεμιτούργικου πολεμικού ναυτικού. Και εκεί κατασκευάζανε συνέχεια σκάφη. Ήταν κάτι το οποίο και αυτό μου είχε προκαλέσει μεγάλη έκπληξη. Εμείς απέναντίας έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ναυπηγεία που υπήρχαν πριν από 20-25-30 χρόνια, τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οποία επί της ουσίας έχουν καταντήσει να είναι κρατικοδίαιτα, να συντηρούνται μόνο από το ναυτικό, από κάποια προγράμματα που παίρνει το ναυτικό και αναλαμβάνει τις μισθοδοσίες κλπ. Και το ίδιο πρόβλημα βέβαια υπάρχει και στην Ελευσίνα. Για να είμαι ειλικρινής, τις λεπτομέρειες τελευταίες στο 1,5 χρόνο όπου έχω αποστρατευτεί, δεν ξέρω πού, προς τα πού βαδίζουν. Σίγουρα όμως αυτός ο χώρος έχει και την τεχνογνωσία. Μην ξεχνάτε ότι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά χτίσανε φρεγάτες. Οι τρεις φρεγάτες στην ΜΕΚΟ που έχουμε έχουν χτιστεί εκεί. Η πρώτη χτίστηκε στην Γερμανία, οι άλλες τρεις εκεί. Πριν από τις φρεγάτες στην ΜΕΚΟ είχαν χτιστεί κανονιοφόροι. Είχαν με δανέζικα σχέδια ελληνικές κανονιοφόροι, που είχαν ξεκινήσει από το 1990. Μετά ολοκληρωθήκαν τα υποβρύχια εδώ. Η τεχνογνωσία υπάρχει. Ο κόσμος υπάρχει. Ο οποίος μένει και άνεργος όταν σταματάει το ναυτικό να φτιάχνει πράγματα. Τα μηχανήματα όμως και τα εργαλεία παραμένουν εκεί και σαπίζουν. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί το ταχύτερο δυνατόν μια πολιτική λύση, έτσι ώστε τα ναυπηγεία αυτά να ενεργοποιηθούν. Και όχι μόνο τα ναυπηγεία, δεν είναι μόνο τα ναυπηγεία, είναι η ΕΑΒ. Έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες. Στις οποίες όμως θα πρέπει να μπει ένας στόχος, εδώ είναι η εθνική στρατηγική που σας έλεγα, να μπει ένας στόχος τώρα, γιατί αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα. Μην φανταστείτε ότι επειδή είπαμε δύο πράγματα, εμείς τώρα θα με φωνάξει εμένα, τον κάθε εμένα αύριο να μου πει πάρε την ελληνική βιομηχανία και σε ένα μήνα θέλω να φτιάχνεις F-16. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε. Θα πρέπει να πούμε από τώρα ότι το 2040, γιατί για τέτοιο χρονικό διάστημα μιλάμε, γι' αυτό μιλάω για εθνική στρατηγική. Το 2040 θα είμαστε αυτόνομοι και αυτάρκης εκεί. Και όταν καταλήξουμε στο end point, θα πούμε ότι θέλουμε να έχουμε αυτό, μετά τα βήματα μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια υπάρχουν. Οι συμμαχίες, οι οποίες οι εμπορικές που θα συνάψουμε έτσι ώστε να γίνουμε ικανοί να φτάσουμε το 2040 να κάνουμε αυτά τα πράγματα, υπάρχουν. Τα έχουν κάνει όλοι. Όλοι οι λαοί τα έχουν κάνει. Τα κάνανε και οι Τούρκοι. Γιατί να μην τα κάνουμε κι εμείς? Δεν νομίζω ότι μας είναι δύσκολο. Μάλιστα. Τώρα, η δεύτερη μου ερώτηση είναι, επειδή διαχειριστήκατε, όπως είπατε και όπως ξέρουμε, τον θάλαμο επιχειρήσεων, τις επιχειρήσεις, εν πάση περιπτώσει, του ΓΕΘΑ, έτσι δεν είναι?
Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, μάλιστα. Ήμουν διευθυντής τα 4 τελευταία χρόνια. Είχα πάει επί του κυρίου Κωνσταράκου και παρέμπεινα μέχρι και το 19 τον Ιανουάριο. Αυτή η διαχείριση, κύριε Ναύαρχε, σημαίνει ότι διαχειριστήκατε τη διακλαδικότητα. Σαφώς. Τι συμπεράσματα, σε ποια συμπεράσματα καταλήγετε, υπάρχει σύγκληση στη διακλαδικότητα ή γενικά ο καθένας του. Σαφώς και υπάρχει. Σας το εγγυώμαι αυτό. Σε σαφώς και υπάρχει. Ικανοποιητικό επίπεδο. Γιατί... Πιο ικανοποιητικό δεν υπάρχει. Έχουν γίνει. Έχουν γίνει για τα τελευταία χρόνια, μπορώ να σας πω, που το έζησα από κοντά και μπορώ να σας το αιτιολογήσω. Να ξέρετε ότι ένα μεγάλο πρόβλημα με τη διακλαδικότητα την οποία είχαμε ήταν ότι ναι, μεν λέγανε όλοι διακλαδικότητα, διακλαδικότητα έχουμε το ΓΕΘΑ, αλλά όλοι κρατούσαν τα κέντρα επιχειρήσεων στους δικούς τους χώρους. Αυτό σήμαινε ότι ο ΑΓΕΘΑ πάντα εξαρτάται από τους άλλους αρχηγούς. Ενώ τώρα? Ενώ τώρα τα κέντρα επιχειρήσεων του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας συστεγάζονται μέσα στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων. Μάλιστα. Επί της ουσίας είναι η καρδιά και τα χέρια του ΓΕΘΑ. Αυτοί οι ίδιοι μέσα εκεί. Υπό την εποπτεία, την άμεση εποπτεία του ΑΓΕΘΑ. Πλέον μιλάμε την ίδια γλώσσα. Να ξέρετε ότι τα 4-5 τελευταία χρόνια έχει ξαναγραφτεί πάλι το εξ αρχής το σύστημα διοίκησης και ελέγχου των ενόπλων δυνάμεων, ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε, είτε είναι κρίση είτε είναι πόλεμος, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Ο χρόνος της αντιδράσης είναι διατρία. Δεν είναι οι ένοπλες δυνάμεις του 2000, για το 19 θα σας πω, ξέρω όμως και τώρα εξακολουθούν και είναι και καλύτερες κιόλας. Δεν είναι οι ίδιες ένοπλες δυνάμεις που υπήρχε το 13 και το 14 και το 15. Από τον 16 το Φεβρουάριο, από την 1η Φεβρουαρίου του 2016, τα κέντρα επιχειρήσεων όλα συστεγάζονται. Η απόφαση είναι μία, ενιαία και λαμβάνεται εκεί μέσα και φεύγει προς τις επιχειρησιακές μονάδες. Τώρα, αυτά που βλέπω εγώ θεωρητικά, υπάρχουν δύο στοιχεία που έχουν παρισφρήσει στην διαχείριση και την αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων σε επίπεδο διαχείρισης διακλαδικής. Το πρώτο είναι αυτά τα drones, τα μη επανδρομένα, τα οποία υστερούμε πάρα πολύ σε σχέση με την γειτονική χώρα, από ό,τι μου λένε, και δεν ξέρω αν μπορούμε να καλύψουμε αυτό το κενό, το οποίο πρέπει να καλυφθεί. Και το δεύτερο είναι ότι έχει παρισφρήσει αυτό που λέμε θεωρία δικτύων. Δηλαδή, αυτός που λαμβάνει τελική απόφαση με το επιτελείο του, έχει μια, με αυτά τα δύο βοηθήματα, δηλαδή τα αεροπλάνα, drones και την θεωρία δικτύων, έχει μια πολύ καλή εικόνα, διαφορετική, πολύ διαφορετική από ότι πριν ένα και δύο χρόνια, με βάση αυτά τα δύο στοιχεία. Εκπαιδεύονται σε αυτή την κατεύθυνση οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις? Ξεκαθαρίστε μου τι ακριβώς εννοείται πολιτική δικτύων, αυτό δεν κατάλαβα. Θεωρία δικτύων. Ναι, θεωρία δικτύων. Θεωρία δικτύων, εννοείται. Ας πούμε, σε ένα θεωρεί, ας πούμε, το πεδίο μάχης σαν ένα δίκτυο, όπου ο κεντρικός κόμβος θα είναι το ΓΕΘΑ, θα συντονίσει, αλλά έχει άμεση εποπτεία και γνώση, όχι μέσω των ασυρμάτων και αυτά, αλλά μέσω... μέσω επιτήρησης. Μέσω επιτήρησης. Λοιπόν. Ναι, σας κατάλαβα. Υπάρχει τέτοια εξέλιξη στις θετικές ενόπλες δυνάμεις ή είμαστε λίγο με τον κάβλο? Θα σας πω. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν μια πάρα πολύ καλή εικόνα σε όλο τον χώρο, και τον θαλάσσιο και τον χερσαίο και τον εναέριο χώρο. Υπάρχουν τα μέσα να έχουν αυτή τη... Έχουμε μείνει όμως πάρα πολύ πίσω στα drones. Είτε είναι drones σκέτα για επιτήρηση, είτε είναι drones τα οποία φέρνουν και όπλα και είναι και επιθετικά. Και αυτό, ξέρετε, μας στοιχίζει και οικονομικά πάρα πολύ, να ξέρετε. Διότι είναι διαφορετικό το να πετάει ένα αεροπλάνο για να πάει να κάνει επιτήρηση. Είναι διαφορετικό να βγαίνει ένα ολόκληρο καράβι και να γιατί τα καύσιμα είναι πανάκριβα, έτσι. Και είναι και μεγάλες ποσότητες που καταναλώνονται. Είναι διαφορετικό να έχεις ένα ντρόν που θα σου κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά και θα μπορείς να το σηκώνεις και να πετάει για 7, 8, 9, 10 ώρες και να έχεις μία εικόνα κάτω, η οποία φτάνει στο κέντρο, στο FKP δηλαδή, και η οποία είναι μια εικόνα που με τα πάντα. Και μετά τα όπλα σου τα βγάζεις έξω για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που θα διαπιστώσουν τον τρόπο. Οι Τούρκοι το έχουν γλιτώσει αυτό. Δεν ταλαιπωρούν τον κόσμο τους, δεν ξοδεύουν χρήματα. Έχουμε μείνει πίσω όμως. Είναι γεγονός ότι έχουμε μείνει πίσω. Αλλά εικόνα δεν έχουμε πρόβλημα. Πριν δώσω στον κύριο Πρέσβη το λόγο για το τελικό του σχόλιο, θα ήθελα να σας κάνω ακόμα μια ερώτηση. Έχω διαπιστώσει από τις συζητήσεις που κάνω με
στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, όπως εσείς τώρα και άλλους. Δύο πράγματα τουλάχιστον. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρξει μια εθνική στρατηγική. Και ότι αυτή, αφού υπάρξει εθνική στρατηγική, να συνοδευτεί και από τη διαμόρφωση των κατάλληλων θεσμών που θα την υπηρετήσουν. Και το δεύτερο είναι ορισμένες διαβεβαιώσεις, σαν και αυτές, διαπιστώσεις, σαν και αυτές που κάνατε τώρα κι εσείς, με τα drones. Και ενώ όλα αυτά είναι κοινός τόπος, δεν προχωρούν. Και το ερώτημα είναι, καλά, ποιος δεν θέλει, αφού όλοι συμφωνούν, να διαμορφώσουμε μια εθνική στρατηγική, γιατί δεν διαμορφώνουν με τους παράλληλους θεσμούς. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, ειδικά αυτό με τα drones, είναι απολύτως κοινός στόχος. Γιατί δεν προχωρούν προς εκείνη την κατεύθυνση? Γιατί εγώ έχω διαπιστώσει από τις επαφές που έχω εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κυρίως, ότι η τεχνογνωσία και η δυνατότητα να φτιάξουν υπάρχει. Γιατί δεν προχωρούν? Αυτή είναι η ερώτησή μου, η τελευταία σε εσάς, κύριε Ναύαρχε, και μετά δώσω το λόγο στον κύριο Κανέλο να μας κάνει ένα τελικό σχόλιο. Σαφώς και υπάρχει η τεχνογνωσία και μπορούν να τα φτιάξουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Όπως υπάρχει και η δυνατότητα να πάνε να αγοράσουν κάτι έτοιμο. Το γιατί, επιτρέψτε μου, θα είναι μόνο μία εκτίμηση, η οποία όμως ειλικρινά δηλαδή με ξεπερνάει. Δεν μπορώ. Το γιατί δεν κατευθυνόμαστε προς τα εκεί είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το απαντήσω. Γιατί δεν κατευθυνόμαστε, κύριε Πρέσβη, εσείς που είστε το πιο έτσι διπλωμάτης, πιο πολιτικό πρόσωπο, ό,τι ένας στρατιωτικός? Εντάξει, υπάρχουν περίπου, δεν μπορώ και δεν θέλω να το προσδιορίσω αριθμητικά, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο μέρος ευθυνών που ανήκει στους πολιτικούς οι οποίοι δεν εισακούν τα επαγγελματικά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και της διπλωματίας. Δηλαδή, αυτό που γίνεται να μην πορευόμαστε ανάλογα με τις εισηγήσεις των ειδικών είναι ένα πρόβλημα στην εξωτερική μας πολιτική και στην πολιτική της άμυνας. Μία άμεση πρόταση είναι επιτέλους κάποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς να εισηγηθεί την υπουργοποίηση μονίμων επαγγελματικών στελεχών του Υπουργείου Άμυνας. Εγώ θα ήθελα να δω ένα στρατηγό ή έναν άμαρχο υφυπουργό Εθνικής Άμυνας σε μία πολύ κέρια θέση και να δίνει τις συγγύσεις που πρέπει στην πολιτική ηγεσία. Το ίδιο και με το μόνιμο του πρόβλημα της έλλειψης υπηρεσιακού υφυπουργού εξωτερικών. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα πρέπει να λειτουργούν σε μια συλλογική ενότητα και να υπακούν στις εισηγήσεις των επαγγελματικών στελεχών. Το ερώτημα γιατί τόσο καιρό δεν μπορούμε, ενώ συμφωνούμε όλοι, να έχουμε αυτή την πολιτική ή την άλλη πολιτική, επίσης είναι και αποτέλεσμα των διεθνών ξένων παραγόντων και το πώς αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν το πολιτικό σύστημα. Επειδή δεν πρόκειται από αυτό να γλιτώσουμε, τουλάχιστον θα πρέπει να εξισορροπήσουμε τα πράγματα. Δηλαδή, να μην είμαστε μόνο προς μία πλευρά προσανατολισμένοι. Και ο νόν νοείται με αυτό που θέλω να πω. Μάλιστα. Και κάτι που μου, μια ωραία ερώτηση λίγο, έτσι, γιατί με τσιγκλάει λίγο. Πρόσφατα είχαμε ένα επεισόδιο μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας, ναυτικό, στις 10 Ιουνίου. Και μάλλον τα μάζεψαν και έφυγαν οι Γάλλοι. Και μου κάνει εντύπωση τώρα, είναι δυνατόν μια πυρηνική δύναμη με την ιστορία της Γαλλίας να έρχεται σε αντιπαράθεση εκεί και μόνο για το κύρος τους, τουλάχιστον δεν έπρεπε να φύγουν κακήν κακώς? Τι λέτε τώρα, τι συνέβη ακριβώς, κύριε Ναύαρχε, και με αυτό τελειώνουμε? Για να μην, δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω, επειδή ήμουνα εκτός Ελλάδος και δεν είχα δει τα τελευταία νέα, ξέρω ότι έγινε κάτι, αλλά το ξέρω πολύ επιδερμικά. Ήταν το ένα καράβι εγκλώβησε το άλλο, είναι κάποιες συνήθεις έτσι... αντιδράσεις πλοίων που βρίσκονται εκεί πέρα για να του δείξει ότι είναι επιθετικός ο ένας εγκλωβίζει τον άλλο με τα ραντάρ των πλημάτων ή του πυροβολικού. Τώρα αν έφυγε ή δεν έφυγε η γαλλική φρεγάτα ή αν έτσι το παρουσιάζουν οι Τούρκοι, να ξέρετε ότι οι Τούρκοι έχουν μια τάση να τα μεγαλοποιούν τα πράγματα. Είναι τρομερές δημόσιες σχέσεις και διάχυση αυτού που... κάνουν καλό ψυχολογικό πόλεμο. Αυτό είναι σίγουρο και να τα οροποιούν υπέρ τους. Έτσι, να το έχουν, είναι μάστορες αυτό. Είναι γεγονός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ναύαρχε, και εσάς, κύριε Πρέσβη. Ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ.
Και εμείς, και εγώ ευχαριστώ, κύριε Σαββίδη. Να είστε καλά.